Κλιμάκιο των Οικολόγων Πράσινων αποτελούμενο από τους Νίκο Χρυσόγυλο, Μαρία Βασιλάκου, Νίκο Ζαχίλα, Γιάννη Ρούση, Τζίνα Βαλαόρα, Λάμπρο Μπούκλη, Θόδωρο Πολίτη και Γιώργο Δήμαρα, περιόδευσε στην Ατολά Καρνανία ξεκινώντας από το Αγρίνιο, που συναντήθηκα με τον Δήμαρχο Αγρίνιου Παύλο Μοσχολιό στο Δημοτικό Μέγαρο, τη Διοικούσα Επιτροπή και τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Ατολά Καρνανία Γιώργο Παπαναστασίου, τον Πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγρίνιου Θωμά Κουτσουπιά, τον Αντιπρόεδρο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Ατολά Καρνανία Κώστα Μπόκα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου. Στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου, συνέδριο του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με ενεργούς πολίτες και εκπροσώπους φορέων και στη συνέχεια ακολούθησε συνέντευξη τύπου. Από τις 6 έως τις 8.30 το βράδυ, το κλιμάκι των Οικολόγων Πράσινων βρέθηκε στο Μεσολόγγι και λειτουργήσαν περίπτερο ενημέρωσης στην κεντρική πλατεία της πόλης, ενώ είχαν και συνάντηση με εκπροσώπους φορέων της Ιερής Πόλης. Από τις 8.30 έως τις 10.30 το βράδυ του Σαββάτου, αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων επισκέφθηκε και την Αύπακτο και μίλησε με πολίτες στο λιμάνι και σε μαγαζιά της περιοχής μέχρι το Κεφαλόβρισο. Σαν Οικολόγοι Πράσινοι οργώνουμε την Ελλάδα και κάνουμε συναντήσεις με ανθρώπους στο δρόμο, με φορείς, μιλάμε στα μέσα ενημέρωσης, γιατί θέλουμε να δούμε πραγματικά και πώς σκέφτεται ο κόσμος, ποια είναι και αυτή η διάθεση που καταγράφεται και εκλογικά, να αλλάξουμε το πολιτικό σκηνικό. Νομίζουμε ότι διαμορφώνεται ένα ρεύμα ισχυρό μέσα στην κοινωνία, ότι πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα. Στην πολιτική πρέπει να κυριαρχήσουν οι λύσεις, οι προτάσεις, γιατί αντιμετωπίζουμε και σοβαρά οικονομικά και σοβαρά περιβαλλοντικά και σοβαρά κοινωνικά προβλήματα. Οι πολίτες πια θέλουν να σταματήσει αυτή η αντιπαράθεση των κομμάτων που είναι στήρα και να το κάθε κόμμα να καταθέτει προτάσεις. Σαν Οικολόγοι Πράσινοι, λοιπόν, εμείς επικεντρώνουμε πάρα πολύ σε προτάσεις και σε λύσεις. Και μάλιστα λέμε ότι η σημερινή κρίση πρέπει να αντιμετωπιστεί με ένα κοινό τρόπο, δηλαδή να δώσουμε πράσινες λύσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας, προστατεύουν το περιβάλλον, μειώνουν την ανεργία και αναπτύσσουν οικονομικούς τομείς, οι οποίοι είναι σημαντικοί και για τις ανάγκες της κοινωνίας. Οι Οικολόγοι Πράσινοι είναι ένα κόμμα το οποίο προσπάθησε να φέρει την πολιτική οικολογία στην Ελλάδα. Μέχρι τώρα υπήρχαν περιβαλλοντικές προσπάθειες και αγώνες, αλλά αυτό χρειαζόταν την πολιτική έκφραση, γιατί δεν αρκεί κάποιος να αγωνίζεται μόνο για να μην βρωμήσει η λίμνη ή η λιμνοθάλασσα, αλλά θα πρέπει αυτό να εκφραστεί και κεντρικά στην πολιτεία. Πρέπει να αλλάξουν οι νόμοι. Και εμείς έχουμε ένα σύνθημα. Να αλλάζουμε εμείς, αλλά αλλάζει και η πολιτική. Γιατί αν αλλάξουμε μόνο εμείς, αλλά δεν αλλάξει η πολιτική, δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Αν επίσης η πολιτική δεν θα αλλάξει αν δεν αλλάξουμε εμείς. Βάζω υποψηφιότητα για τους Έλληνες Οικολόγους Πράσινους, επειδή παρά το γεγονός ότι ζω στην Αυστρία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχω την ελληνική υπηκότητα και βέβαια διατηρώ τις επαφές μου με την Ελλάδα, όλη μου η οικογένεια ζει εδώ και προσπαθώ με αυτόν τον τρόπο να στηρίξω την προσπάθεια που γίνεται, ούτως ώστε επιτέλους να έχουμε και μία φωνή της οικολογίας από την Ελλάδα στην Ευρωβουλή. Πρέπει να ξέρετε ότι οι Ευρωπαίοι Πράσινοι αυτή τη στιγμή είναι όλοι μαζί 43 ευρωβουλευτές από πάρα πολλές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η Ελλάδα ακόμα δυστυχώς δεν έχει πράσινο ευρωβουλευτή.